Καλημέρα, Λούι. Καλημέρα, Στέλλα. Έχεις απορία. Δεν ρωτάς. είσαι σπίτι. Όχι ρε. Είμαι σε ξενοδοχείο, απλώς πίσω είσαι από τον Πολάρης, από σμητήρα σπιθιού. Είναι ξεκάθαρο λίγο, γι' αυτό σε ρωτώ. Εντάξει, έχουμε δει σχεδόν όλα τα μέρη του σπιτιού σου. Δεν μας έχεις δείξει τον πάνω όροφο, αλλά δεν προλάβαμε. Στο κάτω μέρος. Τι? Στο κάτω μέρος του σπιθιού. Ναι, ένας χώρος έτσι, ρε. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα το επεισόδιο θα είναι που το σατυρικό. Χαίρεσαι τόσο πολύ που επιστρέφεις στο σατυρικό. Επιστρέφω τελικά μετά από 7 εβδομάδες. Ναι. 7 εβδομάδες. Δηλαδή, είχαμε μπει, εντάξει, παιδί μου, okay, να κάνουμε μια-δυο εκπομπές που το σπίτι, έκαναμε 7. Οπότε, ναι, χαίρομαι, γιατί, ξέρεις, διαφορετικό να είσαι στο φυσικό σου χώρο που κάνεις είτε παράσταση, είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο, σε διαφορετικό του να είσαι μέσα σε ένα σπίτι, στο τραπέζι της κουζίνας σου, έχοντας για βοηθούς σου τα μωρά σου, τη γυναίκα σου. Είναι πολύ διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά είδα έναν απόσπασμα, φωτογραφία νομίζω ήταν, που το σατυρικό έχετε βάλει πάνω στις καρέκλες φωτογραφίες ποιών? Του κόσμου. Ζητήσαμε τον κόσμο μέσω της σελίδας μας στο Facebook να μας στείλουν τις φωτογραφίες τους για να τις τυπώσουμε και να τις βάλουμε πάνω στις καρέκλες του σατυρικού για να νιώθουμε ότι είναι κοντά μας, ότι είναι μαζί μας, ότι είναι δίπλα μας. Και πίστεψε με, ήταν πολλά καλό και για μας. Δηλαδή, διαφορετικό το να μπαίνεις μέσα σε ένα άδειο θέατρο να θεωρείς άδεια καθίσματα και διαφορετικό να μπαίνεις μέσα να βλέπεις 500 φάτσες να σε κοιτάζουν. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε τόσο πολλά που δεν ξέρουμε πλέον που βάλαμε θκιόθκιο στην ίδια καρέκλα για να τους χωρέσει. Ναι, όμως, για σένα τώρα πόσο εύκολο είναι να κάνεις την παράστασή σου σε ένα άδειο με θέατρο, με τα χαμόγελα τυπωμένα του κόσμου. Πόσο εύκολη είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν έχεις τις αντιδράσεις? Γιατί εσένα σε βοηθά, καταλαβαίνω, οι αντιδράσεις του κόσμου. Πώς θα γελάσουν, πότε θα γελάσουν. Δούλεψα το που σπίτι, να σου πω είναι αλήθεια το πράγμα, που τις εκπομπές του σπιτιού φαντάζεσαι την αντίδραση του κόσμου. Σκέφτεσαι την, δηλαδή νιώθεις την. Μπορεί να μην την έχεις μπροστά σου. Μετά που χρόνια τριβείς με το άθλημα, νομίζω ότι πλέον είμαι σε θέση να μπορέσω να καταλάβω πού και πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος. Οπότε το φαντάζεσαι, το σκέφτεσαι. Και ξέρεις, πάρα πολλοί μου λένε, καλά, γελάς, ας πούμε, φαίνεται ότι η αντίδρασή σου είναι φυσική, ενώ σου γελάς χωρίς να το κάνεις επιτυδευμένα. Και η απάντηση είναι η εξής. Τα βίντεο στα οποία δεν βρίσκω εγώ για την εκπομπή, που είναι τα 2/3, ας πούμε, εγώ βρίσκω γράφω το 1/3 της εκπομπής, το άλλο 1/3 γράφεται από τον Ανδρέα και το άλλο από τον Άλλη. Τα βίντεο τα οποία βρίσκουν τα παιδιά, που είναι περίπου 60-70 βίντεο, ας πούμε, τα βλέπω πρώτη φορά στο γύρισμα. Βλέπω τα λόγια, διαβάζω τα λόγια, ξέρω τι είναι να πω, ας πούμε, αλλά τα βίντεο τα βλέπω την ώρα μπροστά μου, πρώτη φορά, τώρα που πάει να γράψουμε την εκπομπή. Οπότε η αντίδραση που έχω την ώρα που φύρνουμε από το γέλιο είναι επειδή εγώ την ώρα τα βλέπω τα βίντεο. Άρα, το γελάστε εσύ όπως γελούμε και εμείς. Ακριβώς, γίνεται επίτηδες, γιατί ήθελα πάντα να έχω την αντίδραση τσιν τη στιγμή, να μένουν κάτι το οποίο είναι φτιαχτό. Δηλαδή, ξέρεις, άμα δεις κάτι αστείο το οποίο είναι στον αυκείο 3-5-10 φορές, πλέον είναι αστείο για σένα. Δεν σου φκένει φυσικό η αντίδραση. Σωστό. Οπότε, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο κάνουμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι, για μένα η αντίδραση είναι φυσιολογική, ενώ της ώρας. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το είχα απορία. Ποιο είναι
το αγαπημένο σου βίντεο ή ποια στιγμή περιμένεις για να παίξει πιο βίντεο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαι σίγουρη ότι έχεις κάποιον και μην μου πεις κανέναν και ότι διαφορετικό κάθε φορά. Έχεις έναν αγαπημένο. Κοίτα, έμπαινε έναν. Νομίζω ξεκάθαρο ποια είναι τα 3-4 πρόσωπα τα οποία αγαπώ πάρα πολλά, σατυρίζω. Σίγουρα ο Χρήστος Κωνσταντίνου, η Ιωάννα Ιμαλέσκου, η οποία μου έλειψε πάρα πολλά από την εκπομπή. Ο Κρίκος, ο οποίος δυστυχώς και αυτόν έχει τερματιστεί πλέον, δεν το έχουμε. Η Χρύσο Ηλέφου, ο Κωνσταντίνος ο Γιάσονος. Έχεις αγαπημένους. Τούτα είναι 3-4 πρόσωπα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολλά να σατυρίζω. Και ξέρεις, επειδή γνωρίζω τα παιδιά προσωπικά, πολλά διαφορετικό. Είναι σαν να απευθύνομαι σε γίνους, καταλαβαίνεις, προσωπικά. Οπότε, φτιάχνει πολλά πιο ωραία. Σίγουρα δεν μπορεί να ζήσει όλο τον κόσμο, εννοείται. Κάποιοι έχουν τους δικούς τους αγαπημένους, κάποιοι άλλοι έχουν άτομα τα οποία μπορούν να τα θωρούν και εκνευρίζονται. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, λίγο. Και εκείνους που εκνευρίζονται να τους θωρούν, θέλουν να τους θωρούμε στην εκπομπή σου. Οπότε, εν και τούτο ένα συστατικό της επιτυχίας. Ναι, εννοείται. Ας πούμε, έχει κόσμο που μπορεί να με βρει στον δρόμο, που είχε, ας πούμε, κανεί με τον Τάρε. Πώς θα τα ρίξει σύνον, γιατί το ρίχνεις. Ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Και χτες συζητούσα με έναν κύριο που είπε έτσι για περπάτημα στη γειτονιά, Στέλλα μου, γιατί πάλι περπατώ έτσι. Για να διατηρούμε. Θέλω να διατηρηθώ στα 125 κιλά, θέλω να τα αυξήσω. Νομίζω ότι τα καταφέρεις. Όταν είχα ακριβώς τη συζήτηση με έναν κύριο, λέω του, φαντάστηκες, εσύ λαλείς μου τώρα ότι σου αρέσει ας πούμε το πράγμα. Ο άλλος πράγμα, ο οποίος μου αρέσει το πράγμα, ο άλλος δεν μου αρέσει το πράγμα, ο άλλος αρέσει μου παραπάνω τούτο. Στο τέλος της ημέρας, αν κάτσω να ακούσω τι είναι αρέσκει, τι είναι αρέσκει, σε τι αρέσκει, θα κάνουμε εκπομπή. Σωστό. Γιατί σίγουρα ο καθένας έχει κάτι που του αρέσκει και κάτι που δεν του αρέσκει. Άρα κάνεις ένα μίξερ με όλα τα πράγματα, ούτως ώστε να ικανοποιήσεις όσον παραπάνω κόσμο μπορείς. Γίνεται. Το σημαντικό είναι, Λουί μου, ότι εσύ αρέσκεις στον κόσμο, άρα θα το πάρουμε εντούτον ως δεδομένο και θα συντονιστούμε σήμερα 9 η ώρα για να δούμε τον Λουί Μπατσαλίδη που επιστρέφει, το Louis Night Show που επιστρέφει στο σατυρικό και τελειώνει το Home Edition. Μια ώρα να δείτε, να συντονιστείτε, να δείτε την κερεβέζου, εγώ 9:20. Εντάξει, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να συντονιστείτε πως 8 σε κάθε. Βεβαίως, όπως και κάθε βράδυ. Και θα το πάρουμε σε σερί. Επειδή θωρώ κάθε με νύχτα το δελτίο του Αλφα, που σαν που βρίσκω εγώ τα παραπάνω από θέμα. Αναγκαστικά τώρα που είναι πολλές εκπομπές. Ειδικά προχτές είσαι ωραία. Είσαι ωραία θέματα προχτές τα οποία να σχολιάσουμε την άλλη εβδομάδα όμως. Όχι τούτη. Ναι. Θέλω να σου πω ότι αύριο το βράδυ είναι η μέρα που κάθομαι βλέπω την εκπομπή σας. Α. Ναι, το πιάνω τον Κωνσταντίνο. Μάλιστα. Οπότε κάπνισε, Στέλλα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, Λουί μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Και εμείς θα σε απολαύσουμε απόψε από τους δέκτες μας. Έτσι, να είσαι καλά. Φιλιά,